Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζέτα Μακρίνε, υφυπουργός παιδείας και μάλιστα την έχουμε από το Βόλο, εκεί που είναι η εκλογική της περιφέρεια, γιατί όπως είναι φυσικό, σήμερα βρίσκεται εκεί, είναι η αγιασμή των σχολείων. Φαντάζομαι θα πέρασε από αρκετά σχολεία. Πάμε να την καλημερίσουμε και να μας πει κιόλας και πού βρίσκεται. Καλημέρα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, βρίσκω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Βρίσκομαι στο Βόλο και ακολούθησα το επίσημο πρόγραμμα των αγιασμών. Δεν στενέργησα. Και επίσης που έκανε η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, το ακολούθησα. Και χαιρόμαστε να σας πω κάτι. Και ευχαριστούμε κιόλας και για που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και το γεγονός ότι είστε και σε σχολείο. Και καλύπτετε την παιδεία. Και σε σχολείο βλέπουμε παιδάκια, βλέπουμε γονείς, βλέπουμε φωνές. Ναι. Είναι ο αγιασμός. Οι πρώτες μέρες σήμερα, ναι. η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τις πρώτες αλλαγές και θα πάμε και στους διορισμούς και σε ό,τι έχετε κάνει. Πάμε λίγο με το κινητό τώρα για να το καταλάβουμε. Εγώ, αν ήμουν μαθητής ναι, τώρα. Γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, από το πρωί δηλαδή που θα μπω, που θα περάσω τον προαύλιο χώρο, μέχρι να ξαναφύγω το μεσημέρι από τον προαύλιο χώρο, δεν πρέπει να βγάλω το κινητό μου από την σάκα, εκτός και υπάρχει κάποια ανάγκη. Αν υπάρχει κάποιος ιατρικός λόγος. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη μιας εφαρμογής όταν κάνουν χρήση ινσουλίνης. Αυτή είναι η εξαίρεση, η οποία βεβαίως επιβάλλεται και για ιατρικούς λόγους. Διαφορετικά, απαγορεύεται η εμφανής κατοχή και η χρήση του κινητού. Και υπάρχουν διαβαθμισμένες συνέπειες. Διαφορετική είναι η συνέπεια αν το παιδί απλώς κάνει χρήση του κινητού ή το δείχνει. Διαφορετική αν μαγνητοσκοπήσει ή βιντεοσκοπήσει. Πολύ διαφορετική αν κάνει βιντεοσκόπηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Αυτά, ξέρετε, τα εργαλεία τα ζήτησαν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Ήθελαν αυτά τα όπλα για να έρθουν σε μια συνεννόηση με τους μαθητές. Σύμφωνοι είναι και οι γονείς. Βεβαίως, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή των παιδιών, να μην διασπάται η προσοχή τους, να μην είναι το κινητό ο ανταγωνιστής του δασκάλου και να μην έχει και τις επιπτώσεις που οι ειδικοί λένε ότι έχει συμπτωσιακή για τον παιδιό μας. Και λέω, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Το κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Το καταλαβαίνω, για να αποδώσετε το ποιος θα είναι υπεύθυνος. Ο επιβλέπων που θα είναι στο προάβλιο, ποιος θα λέει ότι ο Γιώργος χρησιμοποίησε το κινητό του. Υπάρχει εκπαιδευτικός που είναι σε υπηρεσία πάντοτε στο προάβλιο και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έχει βάρδια που λέμε. Ναι. Ακριβώς έχει βάρδια. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, από την πρώτη ώρα θα εξηγήσουν οι εκπαιδευτικοί μας τα παιδιά, κάτι που φαντάζομαι το γνωρίζουν ήδη γιατί πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Θα τους εξηγήσουν λοιπόν τι δεν πρέπει να κάνουν και τι συνέπειες υπάρχουν εάν δεν εφαρμόσουν τον κανονισμό του σχολείου. Πρέπει και τα παιδιά μας να διδάσκονται ότι στη ζωή υπάρχουν υποχρεώσεις, τις οποίες αν δεν τηρούν υπάρχουν συνέπειες όπως υπάρχουν και σε όλους τους ενήλικους. Δεν νομίζω ότι είναι μια δύσκολη άσκηση αυτή. Οι εκπαιδευτικοί στο να παίξουν αυτό το ρόλο, γιατί ξέρετε είναι και λίγο ρόλο του κακού τώρα. Δηλαδή, πάρε το Όχι, κινητό, μην το βάζεις. Πιστέψαμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν και την επάρκεια, έχουν και την επιμόρφωση, έχουν και τη διάθεση να εξηγήσουν στα παιδιά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Και σας βεβαιώ ότι απολύτως σύμφωνοι είναι, το ζήτησαν ήδη, γιατί αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία ένας εκπαιδευτικός να επιβάλλει μια συνέπεια και να δημιουργηθεί μια συνέπεια και σε κάποιον άλλον όχι, τις αντιδράσεις ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι ότι το κινητό. Κάτι που το θέλανε. Είναι και μακάρι να ήταν. Βάζω το είναι, αλλά μακάρι να ήταν, να μείνει στο ήταν. Και εργαλείο ακόμα και για μπούλινγκ ως μέσο πίεσης. Να κινηματογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει σωστά. Από την άλλη μέσα στην αίθουσα. Όταν ο δάσκαλος ή ο καθηγητής γυρνούσε την πλάτη του στον πίνακα να σημειώσει, μπορεί να κάνανε οτιδήποτε, να κοροϊδεύανε και να το καταγράφανε και αυτό. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, ότι και εκπαιδευτικοί, γιατί αυτό που λέτε δεν έχει επισημανθεί, τουλάχιστον έτσι όπως το θέτει, ότι και ήδη εκπαιδευτικοί το θέλουν. Το θέμα είναι, και μακάρι να επικοινωνηθεί και στα παιδιά και από τους ίδιους γονείς και από τους δασκάλους και τους καθηγητές την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα που θα μπουν τα παιδιά στην τάξη, ότι φέτος τελειώσαμε, κινητό δεν βγαίνει, όχι στην αίθουσα, ούτε στο διάλειμμα. Κινητό στην τσάντα. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός παραστατικά. Να σας πω κάτι για τους εκπαιδευτικούς. Να μην σας κάνει εντύπωση. Πολλές από τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου αυτής και άλλης κατεύθυνσης, αμυγός εκπαιδευτικής, όχι πως αυτό δεν είναι εκπαιδευτικό μέτρο ή παιδαγωγικό, είναι σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, αυτοί ζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτοί έχουν τη γνώση και την ευαισθησία και σε συνεργασία με το Υπουργείο πολλές πρωτοβουλίες είναι μετά από δικές τους υποδείξεις. Και σας βεβαιώ ότι η συντριπτικότατη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, δεν κουράζομαι να το λέω, θέλει να υπάρχουν κανόνες, θέλει τα παιδιά να τους γνωρίζουν και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο που δεν δημιουργείται καμία μα καμία αναστάτωση. Σε ό,τι αφορά το bullying που είπατε, πράγματι τα περισσότερα περιστατικά είναι από την καταγραφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με τα κινητά. Yeah. Αυτά με τις παρούσες ρυθμίσεις και τον κανονισμό συνεπάγονται οριστική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι οι εξαιρέσεις. Προλαβαίνουμε με τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, με τις διαδικασίες, με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, με τις δράσεις ενεργού πολίτη που εισάγονται στο δημόσιο σχολείο. Προλαβαίνουμε και δημιουργούμε στα παιδιά την
τα διαπαιδαγωγούμε, δημιουργούμε την κουλτούρα του σεβασμού. Υπουργέ, του σεβασμού το... Παρακαλώ. Βλέπω τώρα την εικόνα στην πλάτη σας. Ξέρετε, γυρνάω πολλά χρόνια πίσω. Βλέπω τώρα στην πλάτη σας εκεί γονείς, παιδάκια. Εγώ πολύ περισσότερα. Ναι, καταλάβατε το. Βλέπω γήπεδο μπάσκετ που πρέπει να είναι το ταρτάν από πίσω. Αν κάποιος τώρα κάνει ζημιά, γιατί γίνονται και αυτά. Και ειδικά οι πιο μεγάλες τάξεις, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ τώρα βλέπω ένα στολίδι στην πλάτη σας και σας το λέω εγώ που έχω περάσει από το δημόσιο σχολείο και μάλιστα έχω κάνει και πρωί και απόγευμα μία σεζόν. Γιατί τότε ήμασταν πολλά παιδιά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό και γινόντουσαν πριν 35-40 χρόνια σχολεία για να μας στεγάσουν. Τώρα που υπάρχει αυτό το στολίδι που βλέπουμε εμείς, εκεί που είστε εσείς, αν κάποιος κάνει μια ζημιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, τι γίνεται πλέον? Αν κάποιος κάνει μια ζημιά, η ζημιά αυτή διαπιστώνεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδος και ενημερώνει τον γονέα σου εκεί δαιμόνας. Αν τη ζημιά την πληρώσουν, κανένα πρόβλημα. Αν δεν την πληρώσουν, βεβαιώνεται και εισπράττεται με τον κώδικα δημοσίων εσόδων. Δηλαδή πάει στην εφορία, βεβαιώνεται στην εφορία. Βεβαίως. Οι βανδαλισμοί πρέπει να πληρώνονται. Και θέλω να πω, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να σκεφτούν ότι αυτό αφορά στις καταλήψεις. Οι καταλήψεις δεν συνεπάγονται πάντοτε ζημιά. Οι καταλήψεις συνήθως διακόπτουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί όμως να περάσει ένα παιδί έξω κατά τη διάρκεια της εξωσχολικός που λέγαμε πάντα. Και σχολικός και εξωσχολικός. Που δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχει κατάληψη να δημιουργήσει ζημιά. Σας λέω λοιπόν ότι όλα αυτά τα μέτρα που εύχομαι και ελπίζω ότι θα εφαρμοστούν στον ελάχιστο βαθμό, γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη, δημιουργούν στα παιδιά μας αυτή την κουλτούρα του ενεργού, σωστού πολίτη. Που γνωρίζει τα δικαιώματά του απολύτως, γνωρίζει όμως, αντιλαμβάνεται και τις υποχρεώσεις του και λειτουργεί σύμφωνα με κανόνες. Επειδή είμαστε στο θέμα των ζημιών και των κτηρίων και επειδή υπήρξε μια σύσκεψη με βάση το πρόγραμμα αυτό, Μαριέτα Γιαννάκου, που θα προχωρήσει για τις επισκευές στα σχολεία, θέλω να μας πείτε, κυρία Υπουργέ, πότε θα αποφασιστούν αυτές οι παρεμβάσεις στα σχολεία και αν έχετε εικόνα πόσα σχολεία μπορεί να αφορά. Κοιτάξτε, όλες οι σχολικές μονάδες είναι σχεδόν 13.000 και έχουμε 322 δήμους. Χοντρικά ίσως του δήμους να κάνω κάποιο μικρό λάθος στον αριθμό. Πρέπει λοιπόν μέχρι τις αρχές του 25 οι δήμοι να καταγράψουν σε μια πλατφόρμα τις ανάγκες που έχουν και πώς τις προτεραιοποιούν. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου είναι 250 εκατομμύρια, μια ισχυρή οικονομική ένεση για αρχή. Θα εμπλουτιστεί και με χρήματα ιδιωτών και αργότερα βεβαίως ξανά και τις πολιτείες. Άρα μπαίνουν σε πλατφόρμα δικιά σας του Υπουργείου Παιδείας και καταγράφουν. Θα δημιουργήσει το εσωτερικό. Το εσωτερικό δήμοι είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη σχολική στέγη. Θα καταγράψουν λοιπόν τις ανάγκες, κάνοντας και την απαραίτητη προτεραιοποίηση και συνεχεία με βάση αυτή την προτεραιοποίηση, οι κτηριακές υποδομές, που είναι μια ανώνυμη εταιρεία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με την τεχνογνωσία απέδειξε την επάρκειά της και κατά τη διάρκεια των πλημμυρών στη Θεσσαλία, θα αναλάβει να επισκευάσει τα κτίρια όπως έχει καταγραφεί ανάγκες και όπως υποδεικνύει. Σημαντική εξέλιξη και αυτή. Άρα, λοιπόν, ακριβώς, πολύ σημαντική εξέλιξη. Η σχολική στέγη είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί. Οι Δήμοι παγίως παραπονιούνται, χωρίς να προτεραιοποιούν πάντοτε τις ανάγκες της σχολικής στέγης. Τώρα όμως με τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση, με τα χρήματα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα δοθούν, καταλαβαίνετε, όχι μόνο καταγράφονται οι ανάγκες, αλλά με τις κτηριακές υποδομές. Μεσολαβεί και το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι μόνο οι Δήμοι δηλαδή. Μεσολαβείτε και εσείς ώστε να τρέξει και λίγο περισσότερο, λίγο πιο γρήγορα. Με το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά εμείς αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ισχυρότατο ενδιαφέρον να είναι καλές οι σχολικές μονάδες. Και καλές συνθήκες. Και θα πω κάτι που επίσης το λέω συχνά. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες ποιος έχει την ευθύνη. Όταν πάει να διδαχθεί το παιδί και καλές συνθήκες και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές. Έτσι και από τις δύο πλευρές. Πολύ σωστά. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε να δοθεί προτεραιότητα στις τουαλέτες, στις τουαλέτες αμαία, στον αύλιο χώρο, στα γήπεδα. Στα γήπεδάκια μπάσκετ, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα εκεί που είστε εσείς. Υπουργέ, σωστά. Πάμε όμως τώρα και σε ένα άλλο θέμα που και η αλήθεια είναι το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Αλλά φέτος υπήρξε ένταση αυτό, γιατί από τη μία έχετε ανακοινώσει και προχωράει διαδικασία 10.000 μόνιμες προσλήψεις, πέρα από τους αναπληρωτές που μπορεί να χρειαστούν ακόμα. Γιατί 10.000 είναι μεγάλος αριθμός, έχει χρόνια να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να μην καλύπτει με τη μία τα κενά που μπορεί να υπάρχουν, τα σχολικά κενά και στα μαθήματα και οπουδήποτε αλλού. Από την άλλη όμως υπάρχουν συγχωνεύσεις τμήματων. Γιατί φτάσαμε σε αυτό, αφού έχουμε 10.000 διορισμούς, αφού έχουμε αναπληρωτές, αφού έχουμε παράλληλη στήριξη, γιατί προχωρήσατε σε συγχωνεύσεις και ειδικά αν αυτές οι συγχωνεύσεις, τώρα δεν έχω το χάρτη μπροστά μου, είναι στην επαρχία, ξέρετε η επαρχία, πρέπει να στηριχθεί. Και εσείς από την επαρχία είστε. Εκεί είναι η περιφέρειά σας, στο Βόλο, στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία. Πρέπει να στηριχθεί η επαρχία. Και εγώ το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των διακοπών μου, πέρασα από διάφορα χωριά, μέρη. Μου λένε ότι ο κόσμος φεύγει. Μην κοιτάτε τώρα το 15 Αύγουστο ότι εδώ βλέπετε κόσμο, κύριε Σκιάδημα.
Στην πρώτη σχολική μονάδα που πήγαμε φέτος για να κάνουμε τον αγιασμό, μου είπε ο διευθυντής πρωτοβάθμιας ότι πριν 10 χρόνια ήταν διπλάσιος ο αριθμός των μαθητών. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Mm. Πράγματι, φέτος γίναν 10.000 μόνιμοι διορισμοί που προσθέθηκαν στους σχεδόν 30.000 που γίνανε κατά την προηγούμενη τετραετία. Είναι αριθμός ρεκόρ που ξεπερνά κατά πολύ, είναι υπερδιπλάσιος των αφιπηρετήσεων, των συνταξιοδοτήσεων. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο και για τους εκπαιδευτικούς οι συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά και για τα παιδιά μας που διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που είναι απαλλαγμένοι από αυτό το άγχος του που θα υπηρετήσουν την επόμενη χρονιά. Η συγχωνεύση των τμήματων στις οποίες αναφερθήκατε είναι μια άσκηση που ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, ο εκάστοτε αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, κάνει κάθε χρόνο, λόγω ακριβώς της διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού. Σε συνεργασία λοιπόν με τους συναδέλφους του, γιατί ο γραμματέας είναι εκπαιδευτικός, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές, καταγράφει που υπάρχει ανάγκη τα τμήματα να συγχωνευθούν με απόλυτο σεβασμό του μεγάλου αριθμού των τμήματων, των αριθμών των μαθητών σε κάθε τμήμα, αριθμός ο οποίος προϋπήρχε, δεν δημιουργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν τον ξεπερνούμε. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυξηθεί ο αριθμός με καινούργιες εγγραφές ή κάποιες μεταγραφές, εννοείται ότι αλλάζει και η πολιτική του Υπουργείου. Το σεβόμαστε απολύτως. Και ο αριθμός των συγχωνεύσεων που γίνανε μέχρι τώρα δεν ξεπερνά το 1,2%. Είναι ελάχιστες οι σχολικές μονάδες μπροστά σε αυτές που υπάρχουν, μπροστά στα τμήματα τα οποία υπάρχουν, που έχουν την ανάγκη αυτών των συγχωνεύσεων. Πιστέψτε με ότι. Ναι. Ναι, κυρία Μακρύ, ήθελα να σας ρωτήσω για τον αριθμό των παιδιών που θα βρίσκονται μέσα στα σχολεία μετά τις συγχωνεύσεις. Το μέγιστο ποιο είναι, 28 παιδιά. Το μέγιστο είναι 27, είναι 25 και 27. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι η τρίτη ηλικίου, 22, ποτέ δεν ξεπερνούμε τον αριθμό αυτό, εκτός από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις που με τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη και ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του διευθυντή μπορεί να υπάρχει μια αύξηση. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει σε πολύ μικρές περιοχές που ίσως έχουν περισσότερους μαθητές. Απλώς, κύριε Διευθυντή, εγώ σας ακούω προσεκτικά και δεν σας διακόπτω, γιατί θέλω να απαντήσετε πάνω σε κύρια ερωτήματα που αντιμετωπίζουν και οικογένειες. Δείξατε με μια συγχώνευση ένα παιδάκι, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει και 45 λεπτά για να φτάσει στο σχολείο. Ειδικά στην περιφέρεια. Και μπορεί ο γονέας να μην το μεταφέρει. Βέβαια, βάζετε ταξί μέσω της περιφέρειας, μέσω των δίπων. Ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Ναι. Τα μεταφέρετε τα παιδιά. Αλλά ένα παιδί τώρα 45 λεπτά πήγαινε. 45 λεπτά, αλλά το χειμώνα. Να διαβάσει, να πάει για φροντιστήριο, να κάνει. Εγώ καταλαβαίνω τι περιγράφεται, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και συγκεκριμένες περιπτώσεις που πρέπει να πέσει ακόμα περισσότερο. Εγώ καταλαβαίνω πάνω την αίσθησή σας και την αγωνία σας. Γι' αυτό τα 45 λεπτά που χρειάζονται ή τα χιλιόμετρα εξετάζονται διαφορετικά στην περιφέρεια, που μπορεί να είναι δύσβατα, να μην έχουν τη δυνατότητα καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, και διαφορετικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σας βεβαιώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι παράμετροι λαμβάνονται υπόψη, και οπουδήποτε διαπιστωθεί στην πορεία, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ότι υπάρχει ανάγκη διόρθωση, το Υπουργείο δεν διστάζει να την κάνει. Mm-hmm. Γιατί όλες αυτές οι συγχωνεύσεις γίνονται όπου απαιτείται για το καλό των μαθητών. Διότι έτσι δημιουργούνται ενδοσχολικοί όμιλοι, υπάρχει άμυλα μεταξύ των παιδιών. Θα σας πω και κάτι άλλο που δεν είναι γνωστό. Mm-hmm. Ο αριθμός εκπαιδευτικού μαθητών ανεκπαιδευτικών είναι 8,1 στη χώρα μας, 12,2 στις υπόλοιπες χώρες. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Άρα λοιπόν και τώρα τα τμήματα τα συγχωνευμένα που μου λέτε εσείς έχουν λιγότερο αριθμό μαθητών από ό,τι είχαν τις προηγούμενες χρονιές. Άρα γίνεται αυτή η άσκηση, γίνεται κάθε χρόνο. Οι διορισμοί βοηθούν σε αυτό, ώστε να γίνεται καλή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ποτέ σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παιδιών μας. Άρα από καθηγητές φέτος είμαστε οκ, okay, δηλαδή δεν υπάρχουν ελλείψεις, εννοώ σε κάποιο νησί, για παράδειγμα. Ελλείψεις θα δημιουργηθούν. Δηλαδή. Ελλείψεις θα δημιουργηθούν. Να σας πω για παράδειγμα, σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό σχολείο της δικής μου περιφέρειας, από τους 5 εκπαιδευτικούς που παρουσιάστηκαν με μόνιμο διορισμό, οι 4 κυρίες εγκυμονούν. Προφανώς και θα υπάρχουν ελλείψεις, προφανώς και έχουν τη δυνατότητα. Εκεί τι γίνεται τώρα, θα έρθουν αναπληρώτριες. Θα καλυφθούν με αναπληρωτές ή με αναπληρώτριες. Ναι. Είναι μια ζώσα διαδικασία. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξει αυτή το περιθώριο, και πάντοτε εμείς το αξιοποιούμε και κάνουμε τις αναπληρώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μόνο αν μου επιτρέπετε, επειδή είπατε πριν για φροντιστήρια και τη δυσκολία των παιδιών που κάνουν και φροντιστήρια. Ναι. Φέτος αρχίζει πιλωτικά στις 16 του μήνα και θα επεκταθεί το ψηφιακό φροντιστήριο. Είναι σημαντικό αυτό. Φροντιστήριο για την τρίτη ηλικίου το απόγευμα, που γίνεται διαζώσεις, που γίνεται σύγχρονα. Τα παιδιά ρωτούν, απαντούν,
έχουν διαγωνίσματα, μπορούν να αναζητήσουν το ειδικό ψηφιακό. Και στην άλλη πλευρά του υπολογιστή, ποιος είναι, είναι καθηγητές, δάσκαλοι. Στην άλλη πλευρά του υπολογιστή είναι καθηγητές, οι οποίοι είναι, είναι ειδικά επιμορφωμένοι και έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο με πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Α, δεν είναι καθηγητές που έχουν συντάξει τους στο σχολείο τους, είναι άλλοι καθηγητές. Όχι. Είναι 98 εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, που έχουν επιλεγεί με κριτήρια από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν και ποιοτική ψηφιακή υποστήριξη φροντιστηριακή και δωρεάν. Και το ίδιο υλικό θα υπάρχει από την πρώτη μέχρι και τη δευτέρα ηλικίου, ασύγχρονα δηλαδή βίντεο, στα οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι μαθητές για την υποστήριξη τη φροντιστηριακή. Και μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μαθητές της τρίτης ηλικίου, φαντάζομαι. Βεβαίως. Λοιπόν. Στο δε ψηφιακό φροντιστήριο της τρίτης ηλικίου και οι απόφοιτοι. Λοιπόν, μάλιστα, είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Δύσκολη μέρα με την καλή την έννοια, γιατί κάνατε εκεί επίσκεψη στα σχολεία. Ευχάριστη μέρα και πολύ φωτεινή στο Βόλο. Καλό αυτό. Λοιπόν, την επόμενη φορά τα λέμε στο στούντιο, να δούμε τώρα και επί του πρακτέου πώς θα πάνε όλα αυτά. Να είστε καλά. Γεια σας, Υπουργέ. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.